Το Σάββατο στις 8.30 το βράδυ, η πολιτιστική αργολική πρόταση διοργανώνει τον ετήσιο αποκριάτικο χορό της στο κέντρο Πανταζή στο Κεφαλάρι. Παράλληλα, κάθε Σάββατο και Κυριακή, από την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου, η θεατρική ομάδα του Συλλόγου θα παρουσιάσει τη θεατρική παράσταση «Το παραμύθι χωρίς όνομα» του Ιάκωβου Καμπανέλη στο θεατράκι της Οδού Ατρέως. Στο Σύλλογο μας πιστεύουμε ότι σε αυτές τις πολύ, πολύ δύσκολες ημέρες που περνάμε, που ο κόσμος έχει χάσει και το χαμογελό του εκτός από άλλα, πιστεύουμε βαθιά ότι οι πολιτιστικές εκδηλώσεις δίνουν μια ανάσα στον κόσμο, στη διάθεση αντιμετώπισης και απαντοχής, ας πούμε, των εξελίξεων. Έχουμε δύο εκδηλώσεις. Η πρώτη εκδήλωση είναι μεθαύριο το Σάββατο. Πρόκειται για τον ετήσιο αποκριάτικο χορό που γίνεται στο κέντρο Πανταζή, στο Κεφαλάρι, το βράδυ στις 8.30. Με πρόσκληση 18 ευρώ. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον καλλιτεχνικό πρόγραμμα, υπάρχει πλούσιο, πιστεύουμε, φαγητό και υπάρχει και η καλή παράδοση που πάντοτε μας οδηγεί σε επιτυχίες σε αυτές τις εκδηλώσεις. Θα θέλουμε να καλέσουμε τους φίλους μας να δώσουν το παρόν στον αποκριάτικο χορό μας, γιατί εκτός των άλλων και οι εποχές είναι δύσκολες και από πλευράς οικονομικής και θέλουμε την στήριξή τους. Η δεύτερη εκδήλωση έχει να κάνει με την αμέσως επόμενη ημέρα, δηλαδή στις 19 την Κυριακή, και πρόκειται για το ξεκίνημα του νέου θεατρικού έργου που θα παρουσιάσει η θεατρική ομάδα του Συλλόγου σε σκηνοθεσία του καλλιτεχνικού διευθυντή και σκηνοθέτη του Νικόλα του Ταρατόρη. Πρόκειται για το πολύ γνωστό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, «Το παραμύθι χωρίς όνομα». Οι παραστάσεις θα δίνονται κάθε Σάββατο και Κυριακή, από την Κυριακή ξεκινάμε στις 19 του μήνα, στο θεατράκι της Οδού Ατρέως, στα Γεφύρια, έτσι. Και εδώ περιμένουμε τους φίλους μας να δώσουν το παρόν και θα ήθελα κλείνοντας να πω ότι ελπίζουμε βαθιά πως η ανταπόκριση του κόσμου, των φίλων, των μελών και γενικότερα του κόσμου θα είναι ανάλογη με την ανταπόκριση που δείξανε στην προσέλευσή τους στην κοπή της Χριστουγεννιάτικης Πίτας που έγινε πρόσφατα στο Σύλλογο, που ήταν μια καταπληκτική εκδήλωση και από πλευράς καλλιτεχνικής και από πλευράς προσέλευσης κόσμου και από πλευράς ενθουσιασμού. Ελπίζουμε λοιπόν και παρακαλούμε το κοινό, το φιλικό κοινό και πολύ περισσότερο τα μέλη που υποτίθεται που πρέπει να βοηθούν περισσότερο το Σύλλογο να δώσουν το παρόν και στις δύο εκδηλώσεις.